να μιλήσει για την Ελντοράντο και μας έδωσε να καταλάβουμε πως η κυβέρνηση την υποστηρίζει ξεκάθαρα. Αντί για να μιλάμε για τη μεγάλη γιορτή μας, για τα 200 χρόνια του αγώνα για την ανεξαρτησία της Ελλάδας, μας μίλησε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας για μια εταιρεία που όχι μόνο δεν είναι καλοδεκούμενη, αλλά είναι ενάντια της αυτοδιάθεσης του κόσμου. And I'm glad, dear Justin, that many Canadian companies will be part of this success story. We have very significant trade and investments in Greece, and I would encourage more Canadians to look at Greece as an investment opportunity. Very recently, we had the opportunity to unblock a major investment by Eldorado Gold and to sign a new agreement with a company which opens a prospect for significant job creation in northern Greece, and this could just be the beginning of a very fruitful cooperation also on the economic front. So. Ακούσατε, κύριε Γάκη, τι είπε η βουλευτής, η ελληνοκαναδή βουλευτής, η κυρία Νίκη Άστον, και το απόσπασμα που επιβεβαιώνει αυτό το οποίο είπε η βουλευτής. Δυστυχώς δεν άκουγα το βίντεο, αλλά λυπούμε πάρα πολύ εάν ο πρωθυπουργός μας συμμετέχει σε μια εκδήλωση η οποία γίνεται για να τηρηθεί η ελληνική επανάσταση, η οποία στηρίχθηκε από τους Αμερικανούς και από τους Καναδούς φιλέλληνες, και αντί για να στηρίζει αυτό το γεγονός, το μεγάλο γεγονός, το μοναδικό γεγονός των 200 ετών, αναφέρεται σε ταπεινά θέματα όπως είναι η εταιρεία που κάνει την εξόρυξη του χρυσού. Ταπεινά μεν, χρυσοφόρα δε, κύριε Δάκη. Ταπεινά μεν. Κοιτάξτε, πρέπει να έχουμε και αξίες, αγαπητέ. Αν δεν έχουμε αξίες, δεν θα έχουμε ούτε χρυσό. Δεν θα έχουμε ούτε πατρίδα. Αν έχουμε χρυσές αξίες. Δεν θα έχουμε ούτε ελευθερία και υπόσταση. Έχετε δίκιο, για να σας πειράξω, λέω, αν έχουμε χρυσές αξίες, ούτε κανόνες. Δυστυχώς οι χρυσές αξίες διαφθείρουν, αγαπητέ μου. Έτσι. Τις συνειδήσεις διαφθείρουν ανθρώπους, τους κάνουν χειραγωγούμενους, σειρώμενους πίσω από διάφορες χώρες οι οποίες πρωτοστατούν, είτε Γερμανίες είναι αυτές, είτε Αυστρίες είναι αυτές, είτε Ρωσίες είναι αυτές και ούτω καθεξής, και δεν αγωνιζόμαστε για την πατρίδα. Ένα τελευταίο σχόλιο. Όταν το ανακαλύψουμε αυτό, θα είμαστε κάτω από πότα πάλι. Γιώργο, ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε, γιατί ήδη έχουμε βγει εκτός χρόνου. Σε αυτό που λέει ο κύριος Γάκης, να προσθέσω ως τελικό σχόλιο το γεγονός ότι οι επίτηδες απαξιώνουν ακόμη και την Ανάσταση, βάζοντας την Ανάσταση μέσα στο Μεγάλο Σάββατο 9 η ώρα το απόγευμα. Κύριε Γάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αποψινή.